Μάλιστα λοιπόν, κλάψτε κλαριά, κλάψτε πουλιά και εσείς ψηλές ραχούλες, λέει το τραγούδι. Άρα νομίζω ότι τα γεφύρια μιλάνε. Κύριε Σπυρό Μαντά, είστε στον αέρα, μας ακούτε? Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα σας από τα Τρίκαλα, κύριε Σπυρό Μαντά. Πώς είστε? Είμαστε καλά. Εδώ με τον κύριο Σωτήρη Γοργογέτα και τον κύριο Νίκο Γκούμα και μιλάμε για τα γεφύρια, αν μιλάνε τα γεφύρια. Στέλνουμε ένα SOS. Αν μιλάνε τα γεφύρια. Ναι, μιλάνε. Νομίζω, κυρία Χάτη, πως αλλιώς πρέπει να τεθεί το ερώτημα. Παρακαλώ. Αν ακούμε εμείς τι λένε τα γεφύρια. Mm-hmm. Αυτοί γέροι πια εξακολουθούν να φλιαρούν σοφά, θα έλεγα. Αν θέλετε, σήμερα μας προσκαλούν κυρίως να μην βαλτώσουμε, να περάσουμε στις απέναντι όχθες, όπου ο καθένας μας μπορεί να βρει αυτό που επιθυμεί, να επιδιώξει αυτό που επιθυμεί. Το θέμα είναι να διαβούμε τα γεφύρια. Πιστεύω δηλαδή πως σαν ποίηματα που είναι τα ίδια, έχουν πει. Έκλεισε η γραμμή μας. Κύριε Γοργογέτα, είπε ο κύριος Μαντάς να διαβούμε τα γεφύρια. Και πολλές φορές στην προσπάθεια των ανθρώπων να διαβούν τα γεφύρια έγιναν ατυχήματα, θάνατοι. Και μάλιστα σε κορυφαίες στιγμές, όπως ένας γάμος. Στο γεφύρι του Βαλκάνου, πάνω στη περιοχή της Μεσοχώρας, στο ρέμα Αρέντας, και ήταν ένα πανέμορφο γεφύρι μέσα στο χωριό, κτισμένο από την Τουρκοκρατία, και εκεί, όπως μου είχε πει κάποιος που είχε επισκεφτεί το 1965 ένας παππούς, πάνω στο γεφύρι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο, κατέβαινε μια πομπή, η νύφη ήταν πάνω στο άλογο και την κρατούσανε. Τελικά γλίστρισε το άλογο, έψε η νύφη κάτω στο ποτάμι, σκοτώθηκε και αυτή και το άλογο. Ένα ατύχημα ήταν αυτό. Ένα άλλο που αναφέρει πάλι εκεί κοντά στη Μεσοχώρα. Λίγο θα σας διακόψω. Βεβαίως. Γιατί έχουμε ξανά τον εκλεκτό καλεσμένο. Τον εκλεκτό μας καλεσμένο, τον κύριο Μαντά. Μιλάει και πρώτη φορά στα Τρίκαλα. Κύριε Μαντά, μας ακούτε? Σας ακούω, δεν ξέρω από τη γραμμή. Ναι, παρακαλώ, δεν πειράζει. Πόσο με ακούσατε σας ακούσαμε. Λοιπόν, συνεχίστε παρακαλώ από εκεί που είχατε μείνει. Έλεγα λοιπόν ότι πιστεύω πως σαν ποίηματα που είναι τα ίδια τα γεφύρια, έχουν πει αιώνες πριν αυτό που υπονόησε ο Καβάφης με τη Μυθάκη του. Mm. Παραδεκτό πια από όλους πως έχουμε να κάνουμε με σύμβολα τα μιλάμε για γεφύρια. Σωστά. Απ' την άλλη μεριά, όντας μνημεία, φέρνουν μνήμες από το παρελθόν που μπορεί, πιστεύω, να προτείνουν ανθρώπινους τρόπους για το μέλλον. Να γίνω πιο σαφής, αναφέροντας μια παράμετρό τους. Πρόκειται για έργα ανθρώπων οι οποίοι, μη έχοντας τα απαραίτητα μέσα, τις πολλές γνώσεις, δεν ξέπεσαν, το εννοώ αυτό, ενεργώντας αλαζονικά. Απέναντίας οι λαϊκοί μας τόροι, γιατί για αυτούς μιλάμε, συμβιβάστηκαν σοφά με τις επιταγές του περιβάλλοντος και έφτιαξαν ό,τι έφτιαξαν. Ζεύξεις που εξακολουθούμε να θαυμάζουμε ακόμα και σήμερα, που γεφυρώνονται θάλασσες. Τα γεφύρια λοιπόν, όντας ακριβώς έργα έντιμου συμβιβασμού με τη φύση, έχοντας ουσιαστικά προεκτείνει τη φύση, κάλυψαν τη συγκεκριμένη ανάγκη της διέλευσης των ποταμιών με θετικό πρόσημο ψυχικά. Μην το υποτιμούμε αυτό. Mm. Χρήσιμα σε πρακτικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα και χωρίς να ενοχλούν αισθητικά. Νομίζω πως είναι ένας τέτοιος συνδυαστικός στόχος, είναι ζητούμενος στην εποχή μας, και τα πετρογέφυρα συνιστούν να αποτελούν, πιστεύω, ένα πολύ καλό μοντέλο. Πολύ ωραία. Ναι. Σωστά. Κύριε Μαντά, κάποια στιγμή οι μαστόροι γίνονται σπουδαγμένοι. Ναι. Εκεί τι γίνεται?
εκεί επειδή έχουμε πια... Να οριοθετήσουμε, να πούμε λίγο το χρονικό. Χρονικά. Οι σπουδασμένοι πήραν στα χέρια τους την κατασκευή, το σχεδιασμό μάλλον, των γεφυριών, για την κατασκευή εξακολούθησαν αυτή, είχαν μόνο την ικανότητα οι παλιοί εμπειρικοί μας τόροι. Πήραν στα χέρια τους λοιπόν αυτό το έργο από τα τέλη του 19ου, αρχές 20ου αιώνα. Τότε φοβάμαι ότι γίναμε αλαζόνες. Είχαμε πια όλες τις γνώσεις, σχεδιάζαμε στα σχεδιαστήρια και απλώς στέρναμε προς υλοποίηση το σχέδιο κατά τόπους. Στους μαστόρους. Απέναντίας οι παλιοί μαστόροι, μην έχοντας όλες τις γνώσεις που απαιτούνταν για τέτοιο έργο, αναγκάστηκαν να συμβιβαστούν με το περιβάλλον και να έχουμε τα γεφύρια που στην ουσία είναι αποτέλεσμα ενός έντιμου συμβιβασμού. Προεκτείνουν τη φύση τα παλιά γεφύρια. Ναι. Έχουν πλαστικότητα. Στέγνωσαν μετά τη λήψη του σχεδιασμού τους από τους μορφωμένους εντός ή εκτός των εισαγωγικών. Και είναι και φανερό αυτό σήμερα όταν συναντούμε τέτοια γεφύρια. Βλέπουμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Κάτι έχει αλλάξει. Βλέπουμε σε γενικές γραμμές όπως λέτε, αλλά και ειδικότερα έχουν αλλάξει πολλά. Αυτό συμβαίνει όταν δίνουμε μεγάλη σημασία στην ικανοποίηση υλικών αναγκών και παραβλέπουμε άλλου είδους ανάγκες θεωρώντας τις περιττές. Δεν είναι όμως έτσι. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν είναι έτσι. Δεν μπορώ να μη σας ρωτήσω, κύριε Μαντά, για εκείνον τον βασικό θρύλο του γεφυριού, της άρτας και της εντυχισμένης γυναίκας. Έναν θρύλο που συνοδεύει όλα τα γεφύρια σε όλη την Ελλάδα. Λίγο πολύ, όλο και κάποιον ή κάποιαν θα εντυχίζουν εκεί. Και κυρίως είναι νέα και όμορφη. Ναι, η σχετική θρύλη του εντυχισμού δεν κάνουν στην ουσία τίποτα άλλο παρά να τονίζουν το μέγεθος του κόστους που υφίσταται κάθε πρωτοπόρος δημιουργός. Αυτός δηλαδή που τολμάει να υπερβεί τα καθιερωμένα, που βέβαια αυτά τα καθιερωμένα κάθε άλλο παρά διαχρονικά είναι. Έτσι ο αληθινός δημιουργός είναι πάντα νομίζω μπροστά από την εποχή του και μοιραία πληρώνει βαρύ τίμημα γι' αυτό. Αυτό υπονοεί ο θρύλος του εντυχισμού, κατά τη γνώμη μου. Και επηρέασε ο βασικός αυτός θρύλος του γεφυριού, της άρτας, πάρα πολύ το θέατρο, όλες τις τέχνες, ακόμα και εκείνη την υψηλή τέχνη της όπερας. Μα όντας πια τα μηνύα σύμβολα, γίνονται πηγή έμπνευσης για πολλά πράγματα και βέβαια για την τέχνη. Στο θέατρο, όπως πολύ σωστά είπατε, στην όπερα, στην ποίηση, αν και ποίηση είναι τα ίδια. Ποίηση. Αλλά πράγματι αποτελούν πηγή έμπνευσης. Ποίηση είναι τα ίδια, ακριβώς όπως το είπατε. Και μπορείτε παρακαλώ να αναφερθείτε, να ακούσουν και οι ακροατές που ίσως δεν τον γνωρίζουν, κάποια έργα θεατρικά. Αν παραμείνουμε στο χώρο της Ελλάδας, διότι... Ναι, στο χώρο της Ελλάδας, παρακαλώ. Σε όλα τα Βαλκάνια, στο χώρο της Ελλάδας. Έχει γράψει ο Νίκος Καζεντζάκης, έχει γράψει ο Στέλιος Σεφεριάδης, ο πατέρας του ποιητή του Γιώργου του Σεφέρη. Έχει γράψει ο Νικηφόρος ο Βρετάκος, ο Παντελής Χόρν. Είναι τουλάχιστον 10-15, αν θυμάμαι καλά, τα θεατρικά που γράφτηκαν και βέβαια αυτά τα θεατρικά δεν απλώς αναμασούν το μύθο, τον παίρνουν σαν, να το πω πρόσχημα, σαν αφορμή και λένε πολλά πράγματα. Έτσι. Βοηθάει πολύ, όπως είπαμε, σαν σύμβολα που είναι τα γεφύρια, βοηθούν πολύ σε τέτοιου είδους εμπνεύσεις. Και πρέπει εδώ να αναφέρουμε ότι το 1913 πήρε τον πρωτομάστορα του Καζαντζάκη ο μεγάλος Μανώλης Καλομύρης και τον έκανε μια όπερα.
την οποία ανέβασε το 1916 στο Δημοτικό Θέατρο της Αθήνας, και μάλιστα η μεγάλη Μαρία Κάλλας τραγούδησε τον βασικό ρόλο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Μαράγδας στη δεύτερη παραγωγή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής το 1944 στο Οδείο Ηρώδου Αττικού. Πολύ καλές στιγμές που συγκεντρώθηκαν τέτοιου μεγέθους. Έτσι, τέτοιου μεγέθους άνθρωποι και συναντήθηκαν με ένα τέτοιο μεγέθους μνημείο και θρύλο που, όπως είπαμε και τονίζουμε πάντοτε, λέει πάρα πολλά. Και αυτοί βέβαια το πήγαν ακόμα παραπέρα. Οι προβληματισμοί δεν πάβουν ποτέ. Ας είναι καλά τα γεφύρια από τους οποίους πολλές φορές προβληματισμοί πηγάζουν και πηγάζουν πολύ. Κύριε Μαντά, θα σας απευθύνω από αυτό εδώ το μικρόφωνο, από αυτή εδώ την εκπομπή και από αυτόν εδώ το σταθμό, το ράδιο Ζυγός FM 100 στην πόλη των Τρικάλων, μία πρόσκληση. Θα ήταν τιμή μας να έρθετε κάποια στιγμή εδώ και από κοντά να συζητήσουμε τόσα πολλά πράγματα για τα γεφύρια, γιατί μόνο εσείς νομίζω τα ξέρετε τόσο βαθιά. Με τα χαράς. Ένα γεφύρι απόσταση είναι. Ένα γεφύρι απόσταση είναι. Πολύ ωραία το λέτε. Δεν τα ξέρω μόνο εγώ. Είναι εκεί δύο πολύ καλοί φίλοι που ζουν στους ερωτισμούς μου. Ο Σωτήρης έχει σκανάρει το νομό Τρικάλων κυριολεκτικά. Όχι, εγώ μιλάω για εσάς, για όλη την Ελλάδα. Αν είναι δυνατόν. Εντάξει, να έρθω στη διάθεσή σας είμαι. Περιμένουμε. Θέλουμε να σε δούμε. Γιατί πρόκειται και για ένα μνημείο που δεν έχει τέλος. Ναι. Η πρόσκληση στο πρόσωπό σας ήταν σαν εκπρόσωπο, ας το πούμε έτσι, της μνήμης που έρχεται από τα γεφύρια όλης της Ελλάδας. Και σαν δάσκαλος. Σαν δάσκαλος. Δάσκαλος. Κατά Μαντά Ευαγγέλια λένε τα βιβλία σας. Γενικό σωτήρι το φίλο μου. Λοιπόν, δεν θα σας αφήσω όμως να μας φύγετε από τη γραμμή αν δεν σας ρωτήσω για εκείνο τον μεγάλο συμβολισμό που εμπεριέχεται μέσα στο γεφύρι της Τρίχας. Ναι, να σας πω. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα φανταστικό γεφύρι με το οποίο εμπλέκεται η μεταθανάτη αγωνία του ανθρώπου. Λένε πως το γεφύρι της Τρίχας το έπλωσε ο λαός ελπίζοντας τη λύτρωση, αν βέβαια κατόρθωνε να το διαβεί στο στερνό του ταξίδι. Φτενό, πολύ φτενό, το υπονοεί και το όνομά του, της Τρίχας στο γεφύρι, τρέμει πολύ και πανικοβάλλει τις ψυχές. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι πέρα από το πολύ καλό τραγούδι που ακούσαμε από το φίλο μου του Σωτήρη, παιδιά δεν θέλω πλάματα και τα λοιπά, και ένα γεφύρι τρίχε να φοβάμαι να περάσω, επικαλούμε μια προσευχή που έχω καταγράψει από μια γιαγιά στην Πάτμο που λέει: Αγιάννη Θεολόγο, από σένα θέλω λόγο. Θέλω την ελπίδα σου για τη σωτηρία μου, όταν ο Θεός την ψυχή μου θα ζητήσει στο Χριστό να την δώσει, και ο Χριστός να την περάσει από το τρίχινο γεφύρι που είναι τρομερό κριτήρι. Εκεί κρίνονται λοιπόν όλοι. Είναι το γεφύρι, συμβολικό βέβαια πάντα, με το οποίο περνάμε από τη γη στον ουρανό. Ή λοιπόν εντός εισαγωγικών αθώοι το περνούν, ή έχοντες αμαρτία το γκρεμίζονται. Σπύρο, όσο πιο αργά τόσο πιο καλά να το περάσουμε. Σίγουρα, γι' αυτό το αποφεύγουμε. Αλλά υπάρχει το λαϊκό πιστεύω που το έχει συνδέσει με τα εκκλησιαστικά δρόμενα. Μισό λεπτό, έχει ενδιαφέρον να σας πω. Παρακαλούμε. Ναι, ναι. 50 μέρες λοιπόν, λέει, μετά την Ανάσταση, το ψυχοσάββατο, περίληπτες οι ψυχές παίρνουν και πάλι το δρόμο της επιστροφής για τον κάτω κόσμο, για εκεί που άκουσαν το άρατα επίλας του Ιησού και απελευθερώθηκαν. Τώρα λοιπόν που ο Χριστός ανελήφθη στους ουρανούς, πρέπει να ξανακατεύουν με οδηγό το χάρος στην αβάσταχτη φυλακή τους. Στο γεφύρι της Τρίχας θα φάσουν την άλλη μέρα, ανήμερα της Πεντηκοστής.
την ώρα ακριβώς που εμείς οι ζωντανοί συγγενείς τους θα γονατίζουμε στις εκκλησίες. Γι' αυτό και η Κυριακή της γονατιστής. Μάλιστα. Και θα προσευχόμαστε μαζί με τους παπάδες. Θα παρακαλούμε, λέει, να στεριώσει τη στρίχα στο γεφύρι, να πάψει να τρέμει και να πανικοβάλει τις ψυχές. Αλλιώς, όσες είναι κολλασμένες, δεν θα μπορέσουν να το περάσουν. Θα συνειδητοποιήσουν τις αμαρτίες τους και θα πέσουν στο ποτάμι στην άβυσσο της κόλασης. Έχει συνδεθεί με τα εκκλησιαστικά δρόμενα από τον ίδιο το λαό αυτό το γεφύρι της Τρίχας, όπως είπαμε. Μάλιστα. Και για το γεφύρι της πύλης, εδώ, στα Τρίκαλα, γιατί έτσι θα ήθελα να κλείσω την επικοινωνία μαζί σας. Το γεφύρι της πύλης, το γεφύρι του Αγίου Βυσαρίωνα, το στολίδι και το πιο γνωστό σε όλους τον νομό Τρικάλων. Έχετε κάτι να μας πείτε? Έχουμε μιλήσει πάρα πολύ γι' αυτό. Εγώ απλώς θα περιοριστώ σε μια ένσταση που έχω ως προς τη χρονολόγηση του γεφυριού. Παρακαλώ. Συνήθως από τους ερευνητές επαναλαμβάνεται, ατεκμηρίωτα όμως πιστεύω, πως το γεφύρι κατασκευάστηκε το έτος 1514 με 1545, λένε. Δεν ξέρω, αγνώ ποιος το πρωτοέγραψε, αλλά το θεωρώ λανθασμένο. Η αλήθεια είναι, μην ξεχνάμε ότι τότε θεωρούν ότι χτίστηκε το γεφύρι του Κοράκου. Δύο γεφύρια την ίδια χρονιά το θεωρώ υπερβολή έως αδύνατο. Η αλήθεια πιστεύω λοιπόν πως είναι ότι ο Βυσαρίων αφού εκλέχθηκε η Μητροπολίτης το 1527, mm-hmm. από τότε θα μπόρεσε να αρχίσει τα έργα του. Mm-hmm. Πιο πριν και να ήθελε δεν θα μπορούσε οικονομικά. Mm-hmm. Έτσι. Σωστά, γι' αυτό έτσι, άλλωστε έτσι, ναι. Και ο Λαμπρίδης, ο ιστορικός Λαμπρίδης από την Ήπειρο, αλλά και ο Ξενόπουλος, ο Μητροπολίτης της Σάρτας Ξενόπουλος, μιλούν ότι το γεφύρι, το έχουν σημειώσει αυτό από τον 19ο αιώνα, ότι το γεφύρι, τα δύο αυτά γεφύρια χτίστηκαν στα μέσα του 16ου αιώνα. Ο Βυσαρίωνας πέθανε το 1540. Ναι. Νομίζω λοιπόν ότι η κατασκευή τους πρέπει να τοποθετηθεί ανάμεσα στο 1527 που γίνεται Μητροπολίτης ο Βυσαρίωνας μέχρι το 1540 που πέθανε. Πολύ σωστά, έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την σημαντική, σωστότατα, σημαντικότατη αποκατάσταση μιας ιστορικής ανακρίβειας. Έμεσα ο βιογράφος του το λέει αυτό, ο βιογράφος του που τον έζησε. Και έτσι, κύριε Μαντά, εδώ νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια αποκατάσταση και κύριε Εγκούμα, mm-hmm. και στην χρονολόγηση του γεφυριού της Αρακίνας ή της Πέτρας. Ναι, ναι, ακριβώς, ναι, ναι, ακριβώς. Γιατί και σε εκείνο αποδίδεται ότι είναι χτισμένο από τον Βυσαρίωνα. Μάλιστα, ακριβώς. Είναι μικρά σημασίας, πιστεύω, κυρία Κατεχάκη, αυτό το θέμα μπροστά στο έργο αυτού του ανθρώπου που, ναι, λειτουργήσε για την εποχή του σαν μέσα στη σκλαβιά, έτσι, σαν υπουργός. Επί Σουλεϊμάν. Πώς είπατε, κύριε Μαντά? Λειτουργήσε μέσα στα χρόνια της σκλαβιάς ο Μητροπολίτης ο συγκεκριμένος σαν υπουργός δημοσίων έργων. Σωστό. Αυτό πιστεύω. Μάλιστα. Με αυτά τα πράγματα. Μάλιστα. Που έφτιαξε με τις γεφυρώσεις. Ενδιαφερόταν να σώσει και εδώ ζωές, όχι μετά το θάνατο. Σωστό. Σωστά. Σωστά. Ναι. Κύριε Μαντά, λυπάμαι που πρέπει να κλείσουμε, γιατί πρέπει να κλείσει και η εκπομπή. Νομίζω ότι πρέπει να ανανεώσουμε το ραντεβού μας εδώ ζωντανά στο στούντιο για να μιλήσουμε για όλα. Θα έχω και τους εκλεκτούς φίλους σας εδώ, και τον κύριο Γοργογέτα και τον κύριο Γκούμα. Λυπάμαι που δεν είμαι εκεί αυτή τη στιγμή, αλλά πιστεύω να συμβεί αυτό που λέτε και να πούμε αρκετά. Έχουμε να πούμε αρκετά. Και Σπύρο, και μετά έχουμε τραγούδια με λαούτα, μην ξεχνάς. Πάντα, πάντα. Έτσι.